Πάμε να καλωσορίσουμε τον υπτάμενο βουλευτή Κώστα Μαραβέγια της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είχαμε μεγάλη συζήτηση πριν με τους συναδέλφους για το αν έπρεπε να είναι στο στόμα του Πρωθυπουργού ή στα social του Πρωθυπουργού οι λίγοι ταλαιπωρούν τους πολλούς. Ότι θα μπορούσε να είναι στο στόμα ενός πολίτη, σε μια συζήτηση που θα γίνεται ακόμη και από δημόσιο βήμα, αλλά όχι στο στόμα ενός Πρωθυπουργού και ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια συμπίεση. Λοιπόν, το ερώτημα το καταλάβατε. Βέβαια, νομίζω ότι και η απάντηση για τους περισσότερους εξημών είναι εξίσου προφανής. Ότι αυτοί που τα δηλώνουν αυτά, που είναι κατά βάση οι κύριοι της αντιπολίτευσης, προφανώς και οι ίδιοι δεν έχουν πάρει το μήνυμα για το τι αναζητά εδώ και αρκετό καιρό η ελληνική κοινωνία και μάλιστα τους το έδειξε και πολύ καλά στις περασμένες εκλογές. Θέλω να πω ότι αυτό ακριβώς, όπως το είπατε μόνος σας, ότι ένας οποιοδήποτε πολίτης θα έλεγε χθες για όσους από εμάς βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας, την είδαμε κιόλας αυτή την εικόνα, μια όχι ιδιαίτερη συμμετοχής απεργιακή κινητοποίηση κατά τη γνώμη μου, η οποία παρέλυσε το κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά μπορούσε να κατέβει κάποιος στη Λεωφόρο Αμαλίας, να έχει και μία μπάλα στο πόδι και να παίξει ποδόσφαιρο. Ερήμωσε δηλαδή το κέντρο της Αθήνας, γιατί θα γινόταν εσείς αυτή η απεργία. Εσείς τα βλέπατε έτσι κι αλλιώς, γιατί ήσασταν και στο κοινό. Βεβαίως. Ήμασταν χθες στη Βουλή, που σημαίνει ότι τις είδα τις εικόνες και έχω ήδη αγνώμη για το πόσο μαζική ήταν η απεργία. Και όλα αυτά γιατί ακριβώς σε αυτό το θέμα, που αν θέλετε για τις περισσότερες κυβερνήσεις έχει υπάρξει διαχρονικά ένα αγκάθι, ο τρόπος διαχείρισης των απεργιών, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε και προεκλογικά και το κάνει πλέον πράξη, ότι για να γίνει μια απεργιακή κινητοποίηση θα πρέπει πραγματικά οι εργαζόμενοι να συμφωνούν στην πλειοψηφία τους το 50% συν 1. Έχουν πέσει διαχρονικά πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Ότι ανάλογα με τον όγκο των συγκεντρωμένων πρέπει η αστυνομία, γιατί εσείς μιλάτε για μια προληπτική εκένωση του κέντρου ή αποκλεισμό του κέντρου από την αστυνομία, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούσε στον αριθμό των συγκεντρωμένων. Αυτό περιγράψτε μόλις και το έχουμε ξαναδεί. Δεν χρειάζεται να είσαι στην Αθήνα, ζεις στην Αθήνα. Προφανώς. Το έχεις δει σε μια εικόνα, το έχεις δει ενδεχομένως και στην πόλη σου, κι ας είναι μικρότερη. Προφανώς. Και πάει λέγοντας. Έτσι, γιατί και εγώ πριν διαμαρτυρόμουν που ήμουν στην Αθήνα, που πολλαπλασιάστηκε ο χρόνος για να πάω σπίτι από την δουλειά. Παρέλυσε το κέντρο, δεν μπορούσα να αυτοκίνητο. Αυτά λοιπόν θα τα ξαναδείτε. Γιατί ένα κομμάτι είναι να δούμε ποιοι και πόσοι αποφασίζουν για μια απεργία. Ξεπερνιέται λοιπόν, αυτό αποφασίζεται. Το άλλο, το πώς η αστυνομία θα στείνει κάθε φορά την επιχείρησή της, ποιο θα είναι το επιχειρησιακό σχέδιο, δεν πρέπει να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι το να μπούμε στη διαδικασία, το να τα βάλουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών, καλοπροαίρετα σίγουρα το θέτετε, να τα βάλουμε λοιπόν με την αστυνομία. Όχι, δεν τα βάζει γιατί κανείς. Όχι, θέλω να πω, προτάσεις. Επειδή προλαμβάνει. Μισό λεπτό. Ναι. Η Βασιλή Σοφία είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος. Αν κάποιοι θέλουν να κινηθούν προς το Μαξίμου, δεν μπορεί να αποκλείεται όλος ο δρόμος για να κινηθούν 300 άνθρωποι που μπορούν να πάρουν το ένα ρεύμα. Το ένα ρεύμα αυτοκινήτων, όχι το ένα ολόκληρο. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η αστυνομία θεωρεί αυτόν υποχρεωμένο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρξουν περισσότερα πρόοπτα από την απλή διακοπή της κυκλοφορίας. Ναι. Υποθέτω λοιπόν ότι αν μπες ένας τρελός πάνω στο αυτοκίνητο για να κάνει και εγώ, show, ας πούμε. Και το ανάποδο, και κάποιος με ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί, ναι, κανείς να προβλέψει ενδεχομένως. Ναι, αλλά και έτσι μετά θα συμβαίνει κάθε φορά όμως αυτό που περιγράφεις. Να συμβεί λοιπόν, εγώ λέω 100 φορές, όχι μόνο μία. Αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι μία απεργία είναι επιθυμητή από την πλειοψηφία των εργαζόμενων που κατεβαίνουν στη διαδικασία της απεργίας. Αν λοιπόν η απεργία είναι επιθυμητή και έχουν συνενέσει με την ψήφο τους η πλειοψηφία των εργαζόμενων, πολύ καλά να γίνει και να κλείσει και το Σύνταγμα, και είναι προφανώς ένα μέτρο άσκησης πίεσης προς τους όποιους κυβερνώντες, το μέτρο της απεργίας, και καλώς υπάρχει και δεν ήρθε κανείς, αν θέλετε, για να καταλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι και η απεργία ένα όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων, όπως το είπα προηγουμένως, και όχι στα χέρια κάποιων που θέλουν να κάνουν κακώς εννοούμενους τους εργατοπατέρες. Μάλιστα.
Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα... Μας προετοιμάζετε πράγματι για συρρήγνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί είπατε κι εσείς τα δικαιώματά τους είναι και η απεργία. Βεβαίως είναι και η απεργία και κανείς δεν θέλει να τα συρρυκνώσει. Αντιθέτως, πολλές φορές αυτά τα δικαιώματα καπελώθηκαν από ανθρώπους που τα καπηλεύτηκαν. Αυτά τα έχουμε δει κατεξοχήν τα προηγούμενα χρόνια και πολλοί θέλησαν να χτίσουν ακόμα και πολιτικές καριέρες πάνω στο συνδικαλισμό. Αν θέλετε, επειδή το έχω εκφράσει και επανειλημμένως προεκλογικά, είμαι ενάντιος στον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό. Θεωρώ, επειδή έχω ασχοληθεί και αρκετά και μετά του Ιατρικού Συλλόγου στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο συνδικαλισμός, όπως είχε υποστεί στρεβλώσεις πολλές φορές, έχει και αυτός ένα κομμάτι ευθύνης για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ώρα και σε αυτό το κομμάτι πολλά πράγματα να τα αναθεωρήσουμε και αυτό επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω αναφέρεστε σε αυτό το θέμα το πότε θα ασκείτε, λοιπόν, πότε θα ενεργοποιείτε το δικαίωμα της απεργίας. Μάλιστα. Νομίζω είναι σαφές. Εσείς βλέπετε υπερβολικές αντιδράσεις για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη? Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς την ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα να πούμε πολύ περισσότερα όταν θα έχουμε ξεδιπλώσει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι για την ώρα δεν βλέπω ιδιαίτερες αντιδράσεις. Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχουν εστιαστεί σε αυτό το θέμα που αναφέρατε κι εσείς. Προφανώς θα υπάρξουν και άλλες αντιπολιτευτικές φωνές που θα έχουν ενστάσεις ως και προς άλλα επιμέρους σημεία του νομοσχεδίου, αλλά νομίζω το σωστό είναι να τα δούμε εν καιρό με την ώρα τους. Όχι, νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε την τύχη να έχουμε και εξηγήσεις από τους υπουργούς που έχουν στην ευθύνη τους το σχεδιασμό αυτού του νομοσχεδίου το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ξετυλίσσονται και διαλόγους που σίγουρα θα μας φωτίσουν όλους. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνετε με τους συνταξιούχους. Σε λίγο θα δούμε ένα ρεπορτάζ για την Πανθεσσαλική του συγκέντρωση που έγινε στην Λάρισα. Θα αντέξετε να επιστρέψετε χρήματα στους συνταξιούχους, θα αντέξει το κράτος, έτσι? Να επιστρέψει χρήματα, εφαρμόζοντας δηλαδή δικαστικές αποφάσεις. Γνωρίζετε ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης οφείλουν να είναι σεβαστές από όλους. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η κυβέρνηση έχει κάνει και το σχεδιασμό της, λαμβάνοντας υπόψη ότι επίκυντο αυτές οι αποφάσεις και προφανώς είναι υποχρεωμένη να τις σεβαστεί και θα τις κάνει. Αυτό στο οποίο δεν υπάρχει περιορισμός είναι ο χρονικός ορίζοντας, δεν υπάρχει αυστηρό νομικό πλαίσιο και προφανώς προκειμένου να βγαίνουν τα νούμερα θα εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση ό,τι χρονικά περιθώρια υπάρχουν, αλλά προφανώς από την άλλη οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις και νομίζω ότι θα το κάνει. Αυτό είναι σαφές προς κάθε κατεύθυνση. Μάλιστα. Βλέπω μια αντιπαράθεση που γίνεται τοπικά για το θέμα του Βόλου, για το αν έχει ή όχι ατμοσφαιρική ρύπανση, αν είναι σε επίπεδο που πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Από την σύσκεψη που έγινε τις προάλλες στην Αθήνα, στη Μόνιμη Επιτροπή των Περιφερειών, καταλάβαμε ότι ακόμη και για αυτά που είναι θεσμοθετημένα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Βγαίνει η κυρία Αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Κολυνδρίνη και λέει, ξέρουμε ότι δοκιμαστικά έκαψε RDF η ΑΓΕΤ να μας πείσει ότι έχει την υποδομή. Βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Και λέει ότι αφού υπάρχει ΑΕΠΟ, άρα υπάρχει υποδομή. Και λέει, μα είναι απόλυτα θεσμοθετημένα τα όσα εφαρμόζει η ΑΓΕΤ στο εργοστάσιο. Εμείς ποιον πρέπει να πιστέψουμε? Επειδή συμμετείχα, όπως ίσως γνωρίζετε, σε αυτή την ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής. Το λέω γιατί είστε και γιατρός πέρα από βουλευτής. Και είδα και μια αντιπαράθεση και μεταξύ των γιατρών, έτσι, για το ποια έρευνα πρέπει να πιστέψουμε, για το αν, όπως έλεγε ο κύριος Δούρας, ακόμη και τα καρδιακά αποδίδονται σε επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και πάει λέγοντας. Τα δεδομένα, λοιπόν, είναι συγκεκριμένα. Πρώτη επιδημιολογική μελέτη, να ξεκινήσω, λοιπόν, από τα ιατρικά, επειδή
τα αναφέρατε στο τέλος. Πρώτη επιδημιολογική μελέτη που έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από την ομάδα Γουργουλιάνη, δεν αναφέρει διαφορά στην περιοχή μας σε ό,τι αφορά τις νεοπλασματικές ασθένειες, τους καρκίνους. Ναι. Αναφέρει μια αισθητή διαφορά που δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει σε ό,τι αφορά τα εγκεφαλικά επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως κάπου εμπλέκεται η αέρια ρήπανση, γιατί επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί ότι αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου σε ό,τι αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Άρα, προφανώς έχει και αυτή το ρόλο της. Από εκεί και πέρα, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Δούρα που παρίστατο στην Επιτροπή ότι υπάρχει μία αύξηση των περιστατικών που προσέρχονται στο νοσοκομείο του Βόλου σε περιόδους που υπάρχει αύξηση των αέριων ρήπων. Αυτό βέβαια κατάλαβα, πιστεύω ότι δεν κατάλαβα λάθος, ότι ήταν μία αίσθηση η οποία όμως δεν έχει ακόμα στατιστικά δεδομένα τεκμηριωμένα για να μπορεί κανείς να την επικαλεστεί περαιτέρω. Προφανώς όμως το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη. Και από εκεί και πέρα, επειδή εγώ ρώτησα την Αντιπεριφερειάρχη πού στηρίζεται η ψηφοφορία που έγινε πέρυσι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που δεν αποδέχεται ουσιαστικά την καύση του RDF, η απάντησή της ήταν ότι ήταν μια πολιτική απόφαση χωρίς περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα ή τεκμηριώσεις από ελέγχους. Δεν μπορώ να σας απάντησε αυτό. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Επιστημονικά δεδομένα. Είναι καταγεγραμμένο. Λοιπόν, ότι εμείς ψηφίσαμε πολιτικά για κάτι που είναι αμιγώς επιστημονικό. Είπε ότι ήταν μια πολιτική απόφαση. Δέχομαι την απάντηση και τη σέβομαι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το Υπουργείο στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνει εκ νέου ελέγχους στην ΑΓΕΤ. Εγώ έχω την επόμενη εβδομάδα συνάντηση με τον κύριο Αραβώση και θέλω κι εγώ επίσης άλλη μια φορά, έχω ήδη κάνει συναντήσεις στο Υπουργείο ΠΕΧΟΔΕ, θέλω να κάνω ακόμα μια λοιπόν με τον κύριο Αραβώση, γιατί εκείνος έλειπε στην Αμερική το προηγούμενο διάστημα, να του επισημάνω ότι πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου να έρθει στην πόλη και να συμμετέχει σε μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το θεωρώ μείζον. Αν θέλετε, είναι ένα θέμα το οποίο έχω πάρει σαν προσωπική απόφαση να το τρέξω όσο δεν πάει, γιατί θεωρώ ότι είναι μείζον όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας, είναι σημαντικά. Αλλά αν θέλετε, το έχω ιεραρχήσει στη συνείδησή μου ως το σημαντικότερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Ναι, βέβαια πρέπει να σας πω ότι ένας συνάδελφός σας, ο Κώστας Σογάτος, εδώ στην εκπομπή μας, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι. Αναφυσβήτητα. Και κρατά στατιστικά, είναι η τρέλα του, αν θέλετε. Όχι, είναι. Την είχε αμφισβητήσει ευθέως την επιδημιολογική μελέτη για αύξηση των εγκεφαλικών. Γιατί λέει, πού πάνε όλα αυτά. Στο νοσοκομείο δεν έχει καταγραφεί αυτή η αύξηση. Στις κλινικές μας δεν είναι δάκια χιλιάδες. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένες, μετρημένες στα δάχτυλα. Το ξέρετε κι εσείς ως γιατρός. Δεν έχουν πάει. Οπότε πώς προκύπτει. Την είχε ευθέως αμφισβητήσει. Εγώ δεν είμαι στατιστικολόγος. Και μου είπε ότι του μασούσαν τα λόγια. Έτσι. Κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι στατιστικολόγος. Δεν έχω εικόνα το πώς έφτασε στο αποτέλεσμα. Θέλω πάντα να είμαι καλοπροαίρετος εξ αρχής στους συνομιλητές. Αν δεν ισχύει το αποτέλεσμα και πρέπει να αναθεωρηθεί, υπάρχει νομίζω επιστημονική γνώση για να γίνει ακόμα και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο σαν μήνυμα είναι ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι είτε από θέση ευθύνης μεταξύ όλων αυτών, προφανώς και οι βουλευτές, έχουν όλοι την ίδια ανησυχία και πέφτουν πάνω στο πρόβλημα με την ίδια όρεξη. Το θέμα είναι να είμαστε και σοβαροί. Βεβαίως. Έψαχνα, συγγνώμη, σας άκουγα, αλλά έψαχνα να βρω κάτι. Ζήτησα να μου φέρουν το κινητό. Διαβάζω χθες στο site της Επιτροπής Πολιτών, αυτοί που αυτοποκαλούνται Επιτροπή Πολιτών, η καλή μέρα από την ΑΓΕΤ φαίνεται. Εικόνα τώρα από Καπακλή. Ευχαριστούμε τη Λαφάρις τόσο για το ευωδιαστό πρωινό, όσο και για τα ωραία σύννεφα από την καπνοδόχο της. 9 η ώρα το πρωί. Και η ΑΓΕΤ ήταν κλειστή από τις 6, διότι απεργούσαν. Θέλω να πω
ότι πρέπει να δούμε και ποιοι είναι οι συνομιλητές σας, των θεσμικών, όλων των θεσμικών, και πόσο σοβαρά πρέπει και εμείς ως πολίτες να παίρνουμε αυτά. Μιλούν για ένα κλειστό εργοστάσιο χθες, γιατί εγώ όταν το είδα, πήρα και λέω, έχουν απεργία σε εσάς. Ναι, είναι κλειστό το εργοστάσιο. Και σε 9 η ώρα το πρωί κάνουν αυτή την ανάρτηση. Γελάτε όπως γέλασα και εγώ, αλλά ο κόσμος που το διαβάζει δεν ξέρει αν ήταν κλειστό το εργοστάσιο. Εδώ έρχεται και ο δικός σας ρόλος, λοιπόν, ναι, στο να αναδείξει. Τώρα, πόσες φορές να βγεις να διευκρινίσεις ότι ξέρεις αυτό που ανεβάζεις, δεν είναι μια αλήθεια, είναι κάτι άλλο. Και να πεις, έχουμε ένα κλειστό εργοστάσιο και εσύ λες ότι καπνοδόχος βγάζει και ήταν κλειστό το εργοστάσιο. Δεν είναι τρέλα αυτό? Προφανώς εδώ υπάρχει και μάχη. Πάμε να δούμε τι για έχουμε τη λύση να των προβλημάτων, αλλά και μάχη με την αλήθεια. Πάμε να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εσάς. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός πολλά στην Λιβαδιά που βρέθηκε με τους πολίτες. Ψηφίζουμε τα νομοσχέδια, αυτά που είχαμε υποσχεθεί, μειώσαμε τους φόρους, ξεμπλοκάραμε σημαντικές επενδύσεις. Θα έρθουν επενδύσεις? Θα έχει δουλειά ο κόσμος? Νομίζω πάω κατευθείαν στο ψητό, σε αυτό που θα ενδιαφέρε τη συντριπτική πλειοψηφία όσων μας ακούν. Θεωρώ ότι το να ξεμπλοκάρουν εμβληματικές επενδύσεις που αφορούν και άλλα μέρη της Ελλάδας, όπως η επένδυση του Ελληνικού ή όπως χθες το νέο εργοστάσιο που εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό. Όλες αυτές οι επενδύσεις, αν μη τι άλλο, σε πρώτη φάση ρίχνουν στη χώρα μας τα φώτα του ενδιαφέροντος. Και μια περιοχή όπως η Μαγνησία, που έχει μεγάλη παράδοση και στη βιομηχανία και έχει και πολλές προοπτικές σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, προφανώς θα αποτελέσει στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερο πόλο έλξης σε σχέση με ό,τι έχει υπάρξει μέχρι σήμερα για ανθρώπους που θέλουν να φέρουν κεφάλαια από το εξωτερικό και να τα επενδύσουν, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα συνεπάγεται και νέες θέσεις εργασίας. Προφανώς λοιπόν θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας όταν συνειδητοποιήσουν όλοι ότι υπάρχει ένα φιλικό περιβάλλον απέναντι στις επενδύσεις και υπάρχει λοιπόν έδαφος για να έρθουν να ρίξουν τα λεφτά τους. Και αυτά, ξέρετε, μάλιστα, που σας λέω, δεν είναι λόγια δικά μου, είναι η εικόνα που σχημάτισα από στελέχη τράπεζας που την περασμένη εβδομάδα είχαν μία ενημέρωση για επιχειρηματίες στο Βαλίς και στην οποία μου κάναν την τιμή να με προσκαλέσουν και ο χρόνος μου το επέτρεπε και παρευρέθηκα, που παρέθεταν νούμερα, ήταν δηλαδή πολύ πιο επιστημονική η παρουσίασή του σε σχέση με τα όσα σας λέω, αλλά αν θέλετε το ζουμί, το ενδιαφέρον, βέβαια, είναι προφανώς ότι η περιοχή μας θα αποτελέσει σύντομα πόλο έλξης. Κλείνουμε με το παρασκήνιο, αυτά που δεν είδαμε στις φωτογραφίες από τη δεξίωση που είχε για σας, για τα πρωτάκια ο Πρωθυπουργός. Πήγατε αρχικά στη βεράντα? Αρχικά στο εσωτερικό πρώτα μέχρι να έρθει και εκείνος. Μετά ήταν ο καιρός βοηθούσε. Ναι, μέχρι χθες ο καιρός ήταν καλοκαιρινός. Βέβαια. Μα και σήμερα το πρωί και εγώ. Ήταν δική του επιθυμία να βρεθούμε στον εξωτερικό χώρο και στη βεράντα του Μαξίμου, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατά δική του δήλωση, δεν είχε και χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο από την ημέρα που ανέλαβε εκείνο στην Πρωθυπουργία. Οπότε είχαμε την ευκαιρία σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον, το οποίο εγώ βέβαια σας χρησιμοποιήσαμε ότι επισκέφθηκα για πρώτη φορά, να έχουμε μια χαλαρή συζήτηση μαζί του, την οποία βέβαια εκείνο εκμεταλλεύτηκε για να μας τροφοδοτήσει με αρκετό υλικό. Όλα σε αυτά που συζητούμε τώρα. Τα μείζωνα προβλήματα, ιδιαίτερα το μεταναστευτικό. Να σας πει, Κώστα, πόσα παιδιά έχεις, τι κάνεις στη ζωή σου, τι σου αρέσει? Οι νεοεκλεγέντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολλοί. Άρα έγινε και ένα πιστεύω μάθημα, ότι θα ήμασταν ακόμα εκεί στο Μαξίμου. Άρα έγινε ένα μάθημα. Απλώς σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον. Έγινε μια πολύ χαλαρή συζήτηση που είχε μέσα και έτσι πιο ανάλαφρες στιγμές, αλλά ήταν και μια καλή αφορμή να πάρει και από εμάς το feedback. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβέγια. Εγώ ευχαριστώ.